τα μας του κυπέλου έχουν όλα το ρόλο τους, το λόγο τους που γίνονται. Συμμετέχουν τώρα, βλέπετε, ότι όλες οι κατηγορίες που είναι το κύπελο από εραστηρικά και βλέπετε ότι αλλού γίνονται πράγματα όπως προχθές και φυσικά και αριστερικά τέσσερα που δεν έπαιζε μια ομάδα η οποία από την Ικαρία. Δεν λέω γιατί έπαιρνε κάτω, και προς τέσσερα πράγματα. Αλλά ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε κανένα λόγο να γίνεται. Εμείς σήμερα παίξαμε μια ομάδα η οποία είναι από τα πρώτα φαβορί για την άνοδο, μια πολύ καλή ομάδα. Τον κόσμο, μια διοίκηση που πληρώνει. Και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όσον αφορά το άλλο το κομμάτι, σαν παρουσία η δικιά μου ομάδα, επειδή δεν κάναμε πολλά παιχνίδια φιλικά, δοκιμαστικά, για να ετοιμαστούμε για το πρωτάθλημα, για μας ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ. Τα καταφέραμε στο τέλος. Σίγουρα ήταν αδικαιολόγητο να βρεθεί γκολ στο 95-96. Με αυτόν τον τρόπο που βρεθήκαμε. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για μας, ναι, μετράει η νίκη και η πρόκληση. Αφετέρου, δεν πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Γιατί η Λίδα είναι μια δύσκολη κατηγορία. Σίγουρα με λείπαν ορισμένοι παίκτες, 3-4 παίκτες. Ποιοτική δεν ρίσκαρα γιατί έχουν από τραυματισμό να του βάλω. Η ομάδα σίγουρα θα είναι διαφορετική στο πρωτάθλημα. Είμαι ικανοποιημένος από την πρόκληση, ευχαριστημένος από τη διάθεση των παιχτών και ο στόχος του δικών αυτών είναι κάθε φορά να μετανοούμαστε και γιατί πρέπει να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι στο πρωτάθλημα. Θέλω να δώσω τις ευχές μου. Δεν θα πω κάτι άλλο σε αυτήν την ομάδα Σπαρτάκη, γιατί έχω προσωπική σχέση με τον πρόεδρο, με τον Γενικό Αρχηγό, τα οποία είναι παιδιά που ματώνουν, παιδί μεγάλο για τον κόσμο, γιατί που ματώνουν για την ομάδα και θέλουν κάποια στιγμή να δουν τον Σπαρτάκη, στη μοίρα μου και έχω μέσα την καρδιά μου να πετύχει το Αρτάκη. Έχω μέσα την καρδιά μου να πετύχει το Αρτάκη την άνοδο, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Και από εκεί πέρα, στο παιδί το δικό μου, γιατί είναι πρώτος πολύ μικρότερος από μένα ο Γιώργος, εύχομαι επειδή είναι το καλό σου παιδί, σε καλό παιδί, να πετύχει σε ένα δύσκολο ρόλο που έχει μπροστά. Αλλά πιστεύω ότι θα το πετύχει, γιατί έκανε πάρα πολύ καλή ομάδα. Coach, κάθε φορά που περνάς στην ψηλή γέφυρα και τον κορφό του Ευρύπου, πώς αισθάνεσαι εδώ στην Εύβοια, θα αφήσω το αγωνιστικό. Ακούστε, ήταν μία από τις πιο καλές εποχές ποδοσφαιρικές στη ζωή μου. Η παρουσία μου στα Ψαχνά. Ο Ηρακλής Ψαχνών τότε είχε κάνει ένα ρεκόρ. Μιλάς και λάβεις. Είναι έτσι. Είχε κάνει ένα ρεκόρ παρουσίας γιατί είχε κάνει 19 παιχνίδια αίτητος. Πιστεύω ότι θα μπορούσε μέχρι τέλος να το παλέψει. Εντάξει, σκέφτηκε πώς λειτουργήσε τότε η διοίκηση και με απέλησε. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος θα παλεύαμε την είσοδο στα play-off, γιατί μετά πήγα στον Ολυμπιακό Βόλο που ήταν δέκατη και τον Ολυμπιακό Βόλο τον έβγαλα στα play-off και χάσαμε την άνοδο στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με 21.000 κόσμο. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον αυτό που μένει για μένα είναι ότι με αυτή την πόλη με τα Ψαχνά είμαι δεμένος πολύ, έχω πάρα πολλούς φίλους και για μένα θα είναι μια ζωή στην καρδιά μου. Δεν είναι κάτι το οποίο όταν πάω στα Ψαχνά νομίζω ότι πάω στους φίλους. Ευχαριστούμε πολύ, Κόουτ. Ευχαριστούμε. Ομιλίο. Λοιπόν, ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά. Αντιμετωπίσαμε μια καλοδουλεμένη ομάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Μια ομάδα η οποία είναι αγωνίζεται στη Λίγα Εθνική. Την κοιτάξαμε στα μάτια. Ξεκινήσαμε την αναμέτρηση αυτή γνώντας πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, πιέσαμε τον αντίπαλο, είχαμε κάποιες προϋποθέσεις, καταφέραμε τον διασπάσαμε μία-δύο φορές, πετύχαμε ένα γκολ. Σε μια ομάδα η οποία η αθλητική του λειτουργία είναι εξαιρετική. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, ήταν κάτι το οποίο εκεί
ίσως χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, τις γραμμές μας. Υπερβήκαμε κάποιες που ήταν συλλογικό, γιατί πήραμε και ένα ρίσκο σε επιθέσεις, που δεν μπορούσε να πάρει και έχει κάποιο τέρμα. Παρ' όλα αυτά όμως, με παίχτη λιγότερο, καταφέραμε και ισοφαρίσαμε. Με παίχτη λιγότερο, πιέσαμε τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε προβλήματα. Έτσι καταφέραμε στο τέλος να πετύχουμε ένα παιχνίδι που είναι παιχνίδι στην παράταση. Από εκεί και πέρα βρεθήκαμε σε ένα λεπτό με δύο παίχτες να αντικρίζουν την κόκκινη κάρτα. Και ενώ όλοι θα περίμεναν ότι εκεί ας πούμε θα πάρει τον πρώτο λόγο ο αντίπαλος, ακόμα και τη στιγμή εκείνη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο διεκδικήσαμε ένα γκολ που θα μπορούσαμε σε δύο στιγμές να το πετύχουμε, πράγμα που δεν το πετύχαμε. Και αυτό μας απέκτησε από τον θεσμό του κυπέλλου. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο χρειάζεται και λίγο τύχη, πράγμα που εμείς σήμερα δεν την είχαμε. Και θα σταθώ για άλλη μια φορά και θα τονίσω και θα υπογραμμίσω στην καρδιά στα παιδιά για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μπορούσα να κάνω μια ερώτηση. Παρά τον αποκλεισμό, θέλω να ρωτήσω, η ομάδα πρέπει σε μια στιγμή να ισοφαρίσετε γρήγορα και με τον τρόπο που ισοφαρίστηκε από ένα λάθος, έμεινε πίσω ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, το κυνήγησε το παιχνίδι μέχρι το τέλος, έδειξε χαρακτήρα, ισοφάρισε και πάλεψε την δόξη. Ήταν της ικανοποιημένος από όλο αυτό το χαρακτήρα που έχει δείξει η ομάδα. Ναι, κοιτάξτε να δείξω. Ρώτησα τα παιδιά αν θέλουν να είναι πρωταγωνιστές σε έναν θεσμό, είτε αυτό είναι κύπελλο, είτε αυτό είναι πρωτάθλημα, αν θέλουν να είναι πρωταγωνιστές και κοπάς. Αυτή είναι μια επιλογή. Αυτό που έτσι του είπα είναι ότι δεν έχουν επιλογή. Είναι τόσο καλοί παίχτες, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δεν είναι επιλογή. Θα είμαστε πρωταγωνιστές. Αφήνει μία γλυκόπικρη γεύση αυτός ο αποκλεισμός, αλλά αυτό που μένει πάντοτε στο τέλος είναι το αποτέλεσμα. Εμείς απλά έχουμε αυτή την ηθική ικανοποίηση ότι η εικόνα μας, η προσπάθειά μας και η δουλειά μας κατά κάποιον τρόπο ανταποκρίνεται. Και τώρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει λίγο να μαζευτούμε πάλι. Να δούμε τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις κόκκινες ή από τους ενδεχομένους τραυματισμούς, γιατί η αυριανή μέρα θα είναι δύσκολη. Coach, ο αθλητικός όμιλος Νέας Αρτάκης σήμερα έδωσε μια τιτάνια μάχη απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Κέρδισε πάρα πολλά πράγματα και αγωνιστικά και ηθικά. Δεν πήρε την πρόκριση. Πήρε πράγματα από τους περιφερειακούς πάρα πολλά. Έμοιαζε το 9 να είναι. Μην πω να μην ακουστεί μια μαύρη τρύπα με την έννοια ότι κανένα από τα δύο παιδιά που χρησιμοποιήθηκαν, ούτε ο Καλούλας είτε ο Γιαννιτσάνης, μπόρεσαν να προσφέρουν κάτι που δεν είναι άλλο από τη θέση του Ντεφόρ που είναι το γκολ. Είναι θέμα δουλειάς και των ποιοτικών παιχτών του κέντρου, όπως είναι ο Φατιών, ο Νίκος ο Κοροβέσης και των άλλων παιδιών, που μέσα σε επόμενες μέρες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος θα δώσει και ακόμα περισσότερα πράγματα εκεί, ή θα ψάξετε κάτι ακόμα στη μεταγραφική περίοδο που έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Χωρίς να στοχοποιώ κάτι, Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Αυτή η παίκτη ακόμα δεν είναι δηλαδή θα χρειαστούμε τουλάχιστον 15 μέρες τουλάχιστον. Οπότε μιλάμε για βαθμό ετοιμότητας. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή στο 100%. Παιδιά τα οποία όπως ο Γιαννιτσάνης, ο Γρηφορόπουλος, είναι παιδιά ή ο Κοροβέσης που τώρα ουσιαστικά έχει δηλαδή τις τελευταίες μέρες που μπαίνει λίγο πιο δυναμικά σε να ενταχθεί και να είναι έτσι όπως θέλει να είναι πρώτα απ' όλα εκείνος και μετά, έτσι όπως τον περιμένουμε εμείς. Μετά τα παιδιά τα περιμένουμε ακόμα. Ήταν ένα καλό τεστ, ήταν μια δοκιμασία για αυτούς, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και θεωρώ πως σε λίγο καιρό θα είναι στο 100% των δυνατοτήτων. Είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, με δεξιότητες, ποδοσφαιρικές αρετές και περιμένουμε να μας βοηθήσουν για αυτό το σχόλιο που έχουμε.
Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.